Μια φορά η πόλη, αγαπητοί μου φίλοι, διαδικτύοι, μας αφήνουν να κοιμηθούμε. Τι να κάνουμε, θα μάθουμε να συμβιώνουμε με αυτούς τους πόνους. Και αφού δεν είχαμε ύπνο, ας ασχοληθούμε πάλι με τον Ιερό Ξόστομο, την αγάπη μας αυτή, μελετώντας την πέμπτη ομιλία στην γέννηση της Παλαιάς Διαθήκης, η οποία αναφέρεται στους στίχους του πρώτου κεφαλαίου 9 με 13 και είπε ο Θεός να συγκεντρωθούν τα ύδατα, τα ευρισκόμενα κάτω από τον ουρανό, εις ένα μέρος για να φανεί η ξηρά. Επ' αυτού αναλύει ο Ιερός Πατήρ. Ας τον ακούσουμε και ας ωφεληθούμε από τον λόγο του. Ο Ξόστομος είναι σύγχρονος, είναι θεολογικά άριστος, είναι πολύ απλό στα νοήματα, πολύ βαθιστόχαστο στη σκέψη και είναι και αυτός που ακουμπά τον καθημερινό άνθρωπο, θα έλεγα, μέσα στα πολλά και ποικίλα καλά που μπορούμε να βρούμε. Διότι, όπως οι ευρισκόμενοι σε ξένη χώρα, όταν πρόκειται να επανέλθουν στην δική τους πατρίδα, από πολύ καιρό σιγά σιγά ετοιμάζονται και σπέβδουν να συγκεντρώσουν τόσα εφόδια όσα θα επαρκέσουν σε αυτούς κατά την απόσταση του δρόμου για να μην παραμελήσουν τους εαυτούς τους παραδίδοντας αυτούς στην πείνα. Κατά συνέπεια και εμείς σαν να ευρισκόμεθα εδώ σε ξένη χώρα, διότι όλοι είμεθα ξένοι και προσωρινοί, πρέπει να προσέχουμε εδώ πλέον και να αποθηκεύουμε από πριν για τους εαυτούς μας την πνευματική αρετή, τα εφόδια, ώστε όταν διατάξει ο Κύριος να επανέλθουμε εις την δική μας πατρίδα, να είμεθα προετοιμασμένοι και άλλα με να μεταφέρουμε μαζί μας, άλλα δεν να έχουμε αποστείλει από πριν, διότι τέτοια είναι η φύση σε αυτών των εφοδίων. Εκείνα ακριβώς που θα θελήσουμε να αποθηκεύσουμε από πριν για τους εαυτούς μας με την εκτέλεση των αγαθών αυτών πράξεων, επειδή έφτασαν πριν από εμάς εκεί, μας ανοίγουν τις θύρες της παρησίας προς τον Κύριο και προετοιμάζουν την είσοδό μας για να εισέλθουμε με κάθε ασφάλεια και να εύρουμε μεγάλη εύνοια ενώπιον του Κρητού. Τι μας υπενθυμίζει εδώ ο Άγιος Πατήρ? Αυτό που λέει ο Απόστολος Παύλος, «Πού γαρέχομεν μένουσαν πόλην, αλλά την μένουσαν επιζητούμεν». Δεν έχουμε επί γης καμία σταθερή πόλη, αλλά επιζητούμε την μέλουσα, την πόλη του Θεού, την Αγία Ιερουσαλήμ, όχι την επίγεια, αλλά την επουράνια, αυτήν που ο Θεός έχει οικοδομήσει εντός εισαγωγικών για όλους εμάς, τους δούλους του, τα πνευματικά του παιδιά. Ο Κύριος είναι, αγαπητοί μου αδελφοί, αυτός ο οποίος μας έδειξε και με την επίγεια πορεία του ότι κανένα ανθρώπινο δεν αξίζει να κατασπαταλήσει κάθε δύναμη δική μας για να αποκτηθεί. Εκείνος έζησε επί γης και ούκ είχε που την κεφαλή κλείνει. Δεν είχε κανένα περιουσιακό στοιχείο, διότι όλα αυτά μας δένουν με τη γη. Τι θα πάρουμε? Ο καθένας αυτά που φοράει πάνω, τα ρούχα του αυτά, έστω και σε καλύτερη βερσιόν, θα τα φορέσει και θα εξοδεύσει. Και αν δεν έχει αγαθά και αγαθές πράξεις να τον συνοδεύσουν τότε και δεν έχει μαζί με αυτές τις αγαθές πράξεις και αγαθή συνείδηση, τότε δεν θα μπορέσει τίποτα να καταφέρει, διότι η σκληρότητα του βίου τούτου, η συσσόρευση υλικών αγαθών, όλο αυτό το άγχος που είχε όσο ζούσε επί γης ο άνθρωπος, θα τον κάνει να χάσει τον στόχο, που ο στόχος είναι να πορευτεί στη Βασιλεία του Θεού
με αγαθή συνείδηση, με ζέση καρδιακή, με αγάπη στον Κύριο. Και η αγάπη στον Κύριο μας κάνει να ξεχνούμε τα ανθρώπινα πράγματα. Τι και αν μαλώνουμε μεταξύ μας, τι και θηριωμαχούμε, τι και αν ερίζουμε, τι και αν ζητούμε πράγματα ανθρώπινα και τιμές ανθρώπινες, όλα αυτά είναι αυτό που λέει το τροπάριο της Ιεράς Ακολουθίας της νεκροσύμου. Μία ροπή και ταύτα πάντα θάνατος διαδέχεται. Και ενώ εμείς προγραμματίζαμε και εμείς βάζαμε τα πράγματα επιτάπητος και ετοιμάζαμε πράγματα για το μέλλον, πεθάναμε, φύγαμε από αυτή τη ζήση και αφήσαμε πίσω τα σχέδια όλων αυτών των πραγμάτων που εμείς είχαμε θελήσει και είχαμε βάλει το νου μας να ετοιμάζει και να σχεδιάζει. Διότι τίποτα δεν γίνεται αν δεν το θέλει ο Κύριος. Αυτό δεν το έχουμε συλλάβει. Αυτή τη μεγάλη αλήθεια δεν την έχουμε κατανοήσει άνθρωποι. Και σπαταλούμε χρόνο και διάθεση και ζήλο και δυνάμεις, τα σπαταλούμε όλα, να συγκεντρώνουμε, να συσσωρεύουμε υλικά αγαθά. Και δεν τα λέω ποτέ για εσάς, τα λέω πρώτα για μένα και πρώτα για εμάς τους κληρικούς. Εμείς χάσαμε το στόχο, αυτή είναι η αλήθεια. Εμείς αστοχήσαμε. Εμείς χάσαμε τα σημαντικά, αυτά τα οποία παραλάβαμε. Και πολλές φορές και αυτή την παρακαταθήκη που μας έδωσε ο Επίσκοπος τη μέρα της Κυριοτονίας και μας είπε φυλάξτε τη, γιατί αυτή θα σας την ζητήσει ο Κύριος. Και η παρακαταθήκη, καλημέρα Πέτρε, είναι αυτό το τίμιο σώμα του Κυρίου και Θεού και Σωτήρου Χριστού. Αυτό είναι το σημαντικότερο που κάνουμε ιερείς. Και αν δεν το έχουμε καταλάβει, καιρός να το καταλάβουμε. Δεν υπάρχει σημαντικότερο πράγμα από την Θεία Λειτουργία, από το μυστήριο αυτό της διαδόσεως του σώματος και του αίματος τους πιστούς. Λειτουργήσα αυτές τις μέρες σε ένα ναό και επειδή οι πιστοί δεν μπορούν να νηστεύουν ή ήταν εκείνη τη μέρα μαζί και ο πνευματικός που τους εξομολογεί, δεν ήρθε να κοινωνήσει κανείς εκείνη τη μέρα που ήταν ο πνευματικός. Γιατί μάλλον φοβούνται τους κληρικούς και δεν φοβούνται τον Θεό. Ενώ την προηγούμενη λειτουργία που ήμουνα μόνος μου στο ίδιο ναό, πριν πολύ καιρό, ήσαν 10-15 άνθρωποι. Αδελφοί μου, δεν κάνουμε ό,τι κάνουμε για το πνευματικό μας. Το κάνουμε επειδή αγαπούμε τον Χριστό μας. Και γιατί λειτουργούμε? Για να κοινωνήσουμε. Δεν κάνουμε τη Θεία Λειτουργία για τα ντουβάρια. Ούτε για να προσευχηθούμε. Όποιος θέλει να προσευχηθεί, υπάρχει ο Εσπερινός, ο Όρθρος, το Απόδειπνο, μικρό ή μεγάλο, και άλλες ακολουθήσεις, παρακλήσεις Παναγίας μας, και τόσες άλλες ακολουθήσεις. Στη Θεία Λειτουργία ερχόμαστε και προσερχόμαστε για να πούμε αμήν στην κλίση του ουρανού. Θα έρθει ο ιερέας και θα μας πει. Με τα φόβου Θεού, πίστεως και αγάπης προσέρχεται. Αν έχετε φόβο εν Θεού, αγαπάτε και σέβεστε τον Θεό. Με τα φόβου Θεού. Έχετε πίστη, εμπιστοσύνη σε τον Θεό. Και αγάπη προς τον ίδιο τον Θεό, αλλά και περισσότερο αγάπη προς τους αδελφούς, διότι εκεί φαίνεται η αγάπη προς τον Θεό. Αν αγαπούμε τους αδελφούς, αγαπούμε και τον Θεό. Αν αγαπούμε τον Θεό, αγαπούμε και τους αδελφούς. Δεν υπάρχει καμία αγάπη, η μία χωρίς την άλλη. Δεν μπορείς να αγαπάς τον Θεό, τον οποίο δεν τον βλέπεις, και να μισείς τον άνθρωπο που τον βλέπεις. Το λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ξεκάθαρα. Δεν μπορείς να αγαπάς τον άνθρωπο τον οποίο βλέπεις και να μην δοξάζεις τον Δημιουργό που τον δημιούργησε, να μην δοξάζεις τον Θεό του ουρανού και της γης. Αυτά είναι συνυφασμένα, είναι συνδεδεμένα, τα οποία
μέσα στη λειτουργία κάνουμε προσπάθεια να τα βιώσουμε. Πολλές φορές και εμείς οι κληρικοί δεν λειτουργούμε όμορφα. Δεν λειτουργούμε αργά και καθαρά. Μερικές φορές και το βάρος των ετών και η συνήθεια και η κούραση μας κάνει να μην λειτουργούμε όπως πρέπει πανηγυρικά με όλη μας τη διάθεση. Αν όμως συνειδητοποιήσουμε ότι όπως δεν έχουμε μόνιμη πατρίδα, δεν ξέρουμε αν θα τελέσουμε και άλλη θεία λειτουργία. Αν συνειδητοποιήσουμε αυτό που πολλοί σύγχρονοι και παλαιότεροι Άγιοι μας λένε, ότι αυτή σου η λειτουργία που τελείς ο ιερεύ του Θεού, του Υψίστου, ο πρεσβύτερε του λαού, μπορεί να είναι η τελευταία. Αν το συνειδητοποιήσουμε αυτό και τη θεία λειτουργία θα κάνουμε με ζέση και μετάνοια θα έχουμε στην ζωή μας και με αυτήν την ζέση την πνευματική και με αυτή τη διάθεση μετανοίας θα καλέσουμε και τους αδελφούς χριστιανούς να μετέχουν στο μυστήριο του Χριστού. Και λέω τους αδελφούς χριστιανούς γιατί όσοι δεν είναι βαπτισμένοι χριστιανοί ορθόδοξοι δεν μπορούν να μετέχουν στα ιερά μυστήρια. Και όχι γιατί ο Θεός τους αποτρέπει, η Εκκλησία τους διώχνει, τους απομακρύνει. Γιατί δεν έχουν ξεκάθαρα τις προϋποθέσεις. Είναι απλόν απλούστατο. Σε ένα σύλλογο που κάνει μία αρχαιρεσία, που κάνει κάποιες δικές του διαδικασίες, μπορώ εγώ που δεν είμαι μέλος του συλλόγου να μετέχω? Όχι. Αν ο σύλλογος έχει κάποιες προϋποθέσεις, δεν θα έχουν τα μυστήρια του Θεού. Δεν θα έχει η κλίση του ουρανού προϋποθέσεις. Κανένα δεν αποκλεί. Όσοι θελήσουν να βαπτιστούν με καρδιακή διάθεση, η Εκκλησία σε οποιαδήποτε ηλικία τους δέχεται. Αν κρατήσουν αυτή τη διάθεση, έχει καλώς. Αν δεν την κρατήσουν, να αποχωρεί η μετάνοια και η εξομολόγηση που μας κάνει, να επανακάμψουμε στον ορθό δρόμο του πνευματικού. Αν δεν μπορέσουμε, και πάλι θα ξαναμετανοήσουμε και πάλι θα ζητήσουμε συγχώρηση και πάλι θα είμαστε εκεί μετανοούντες επί το αυτό, χύνοντες δάκρυα μετανοίας. Τίποτα δεν πρέπει να μας τρομάζει και τίποτα δεν πρέπει να μας φοβίζει. Και αυτή η περιουσία που θα πάρουμε τελικά στην άλλη ζωή είναι η αγαθότητα της καρδιάς μας, είναι τα πνευματικά μας όπλα, είναι η αγαθοσύνη μας, είναι η καλοσύνη μας, είναι οι ευλογημένες πράξεις που κάνουμε στους αδελφούς, είναι οι ελεημοσύνες μας, είναι ό,τι κάνουμε με δόσιμο καρδιάς προς τους άλλους ανθρώπους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και έτσι τελειώνει και το πρώτο κεφάλαιο της πέμπτης ομιλίας του Ιερού Χρυσοστόμου και πάμε στο δεύτερο κεφάλαιο της πέμπτης ομιλίας. Και για να μάθεις αγαπητέ, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι αυτά συμβαίνουν κατά αυτόν τον τρόπο, σκέψου παρακαλώ ότι εκείνος που κάνει πλουσιοπάροχα την ελεημοσύνη και εδώ ζει με αγαθή συνείδηση συνεχώς και όταν από εδώ απέλθει ευρίσκει ενώπιον του δικαστού μεγάλη φιλανθρωπία και θα ακούσει τα μακάρια εκείνα λόγια μαζί με τους υπολείπους. Ελάτε εσείς που είστε ευλογημένοι από τον Πατέρα μου. Κληρονομήσατε την Βασιλεία που έχει ετοιμαστεί για σας αφότου εθεμελιώνεται ο κόσμος. Γιατί επίνασα και μου δώσατε να φάω. Λέει στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο 25 κεφάλαιο στίχους 34-35. Το ίδιο βεβαίως θα μπορέσει να έβρει κανείς να συμβαίνει και με, τις άλλες αρετές. Έτσι θα συμβεί και με την εξομολόγηση των αμαρτιών και με τις προσευχές που είναι εκτενείς. Διότι όταν μπορέσουμε στην παρούσα ζωή να καθαρίσουμε εντελώς με την εξομολόγηση τα αμαρτήματά μας και να λάβουμε τη συγχώρηση από τον Κύριο, θα απέλθουμε εκεί καθαροί από τα αμαρτήματα και θα μας καθίσει μεγάλη παρησία. Έτσι λέει εδώ ο Ιερός Πατήρ. Βέβαια, ο άνθρωπος που κάνει ελεημοσύνη, που δίνει από το περίσσευμα
ή το υστέρημά του έχει χέρια τα οποία μπορούν να υψωθούν στον ουρανό και να πούν «Κύριε, εγώ σε είδα να πεινάς το πρόσωπο του αδελφού μου και ήρθα και σε τάισα. Σε είδα να διψάς το πρόσωπο του αδελφού μου και ήρθα και σε ξεδίψασα». Το συνειδητοποιούμε αυτό. Βέβαια, ο άνθρωπος του Θεού που κάνει αυτές τις αγαθές πράξεις της ελεημοσύνης δεν κρατά τευτέρι τι αγαθά έκανε. Διότι όποιος κάνει αγαθό θέλει να κάνει περισσότερο αγαθό. Προτιμά να αγαθοποιεί, προτιμά να ελεημονεί. Θέλει να δίνει. Ο άνθρωπος του Θεού, ναι, αυτό έχει ως σκοπό. Του αρέσει να μοιράζει, να μοιράζεται από αυτό που έχει. Θα έρθει ένας τοπός και θα χτυπήσει την πόρτα του σπιτιού μας και εμείς θα έχουμε πράγματα και στο ψυγείο μας και στα ντουλάπια μας. Και δεν θα του δώσουμε ένα κομμάτι ψωμί, δεν θα του φτιάξουμε δύο τόστ, δεν θα του φτιάξουμε μια ομελέτα, ό,τι μπορούμε τέλος πάντων. Κάτι απλό ή ό,τι έχουμε έτοιμο. Δεν θα του το δώσουμε σε ένα μπολ με ένα πιρούνι, επειδή είναι στο δρόμο, δεν το αξίζει αυτή η αξιοπρέπεια του φαγητού και του ζεστού, άμα υπάρχει εκείνη την ώρα. Τι να το κάνω εγώ να έχουμε στα σπίτια μας εικονίσματα και να προσευχόμαστε και όταν χτυπήσει ο αδελφός την πόρτα που είναι η αποκάλυψη και η φανέρωση του Χριστού, οποιοσδήποτε και αν είναι, οτιδήποτε και αν πιστεύει, οτιδήποτε κακό και αν έχει κάνει αλλού, εκεί έρχεται και σου χτυπάει την πόρτα. Δεν του αξίζει να του δώσεις ένα κομμάτι ψωμί. Βέβαια αξίζει. Αυτό το ψωμί είναι ψωμί που θρέφει τους ίδιους τους ανθρώπους στον ουρανό. Αν αφήσεις το ψωμί σου μία εβδομάδα θα είναι για πέταμα. Αυτό το ψωμί που έδωσε τον κακό δεν χάνει την αξία του. Γιατί ο Θεός θα το ταπεδώσει στην αιωνιότητα, αλλά και αυτή σου η αγαθή πράξη, αδελφέ, που κάνουμε εκείνη τη στιγμή, που κάνεις, αδελφέ, εκείνη τη στιγμή, έχει ένα καλό. Καλλιέργησε το χωράφι της καρδιάς σου. Έκαμε την καρδιά ευρυχωρωτέρα, ανοιχτή. Μπορεί να αγκαλιάσει τον άλλον άνθρωπο, τον αδελφό. Εκεί φαίνεται η πίστη μας. Εκεί φαίνεται η πιστότητά μας στο Ευαγγέλιο του Χριστού. Είναι πολύ βασικό αυτό το πράγμα, αγαπητοί μου αδελφοί. Μετά λέει ο Άγιος και οι άλλες αρετές, η εξομολόγηση των αμαρτιών μαζί με τις προσευχές που είναι εκτενείς, που είναι μεγάλες, έχουν και αυτές να αφαιρήσουν. Όταν εξομολογούμαστε, βγάζουμε από μέσα μας όλα αυτά τα κακά που μας έκαναν κακό εκείνο το διάστημα. Δεν έχει καημό ο πνευματικός να ακούει του κόσμου τις αμαρτίες, να ταλαιπωρείται και ο νους του και η διάθεσή του και η καρδιά του και όλα αυτά. Αλλά ο Θεός θέλησε να ταπεινωνόμαστε ενώπιον του ιερέως, να δεχόμαστε τη συγχώρηση από τον ουρανό μέσα από τον ταπεινό πρεσβύτερο της μετανοίας. Πρέπει δε να ξεχωρίσουμε την εξομολόγηση, που είναι μυστήριο της μετανοίας, από την πνευματική καθοδήγηση. Μπορεί ο εξομολόγος να είναι διαφορετικός από τον πνευματικό καθοδηγητή. Και δεύτερον, ο πνευματικός καθοδηγητής είναι μια έκτακτη μορφή που για μια, δυο, τρεις, δέκα φορές στη ζωή μας θα θέλουμε να βρούμε κάποιον ιδιαίτερο πνευματικόν άνθρωπο να συμβουλευτούμε, που δεν είναι κακό αυτό. Αλλά η εξομολόγηση πρέπει να είναι συχνότερη, πρέπει να είναι κάποιες φορές μέσα στο χρόνο. Ίσως και μια φορά το μήνα θα μας έκαμε καλό. Θα ήταν θαυμάσιο να βγάζαμε τα αγκάθια των κακιών, των εμπαθιών, των αμαρτιών, των αστοχιών του πνεύματος που καραδοκούν στο βάθος της καρδιάς μας και την κάνουν να είναι η καρδιά πονεμένη και πενωμένη, να είναι πάμπτωχη ενώπιον του Θεού, διότι είναι έμφορτη και κατάφορτη αμαρτημάτων. Όχι ότι μας φορτώνει οι ενοχές, η ενοχή στην Ορθόδοξη πάντως δεν υπάρχει.
Η αμαρτία είναι ουσιαστικά μία διαστροφή του χαρίσματος που μας χάρισε ο Θεός. Σου χαρίζει ο Θεός ένα χάρισμα. Χαρίζει σε κάποιον έκτακτον ομιλητή, του χαρίζει το χάρισμα να ομιλεί. Αυτό το ίδιο χάρισμα το έχει διαστρέψει και ο Κουτσομπόλης και η Κουτσομπόλα. Και αυτοί ομιλούν. Λένε τα ίδια ο ομιλητής που ομιλεί με θέμα, με περιεχόμενο, με ουσία και τη μεταδίδει στους ανθρώπους. Τα ίδια με εκείνους που λένε ο ένας το κακό του άλλου και μεταδίδουν τις κακίες και τις εμπάθειες μεταξύ των ανθρώπων. Ακούς μια θαυμάσια ομιλία. Το ίδιο ωφελείσαι με αυτές τις καζομάρες που συζητούμε καθημερινά στους καφέδες και στις αναστροφές μας. Δεν ωφελείσαι το ίδιο. Δεν μαθαίνεις πράγματα. Δεν βιώνεις πράγματα. Δεν σε ωφελεί αυτό που άκουσες όταν είναι κενό περιεχομένου και άνευ νοήματος. Είναι πολύ βασικό αυτό. Και μετά λέει ο Ιερός Πατήρ ότι και οι προσευχές, εκτός από την ελεημοσύνη, την εξομολόγηση, και οι προσευχές μας όταν είναι εκτενείς, όταν είναι δηλαδή μια ηκεσία εσωτερική του ανθρώπου προς τον Θεό, όταν είναι ευχαριστία και δοξολογία προς εκείνον και όταν είναι αίτησης, ζητούμε από τον Θεό πράγματα. Τι πρέπει να ζητούμε πρώτα? Τι πρέπει, αλλά τι είναι ωφέλιμο για την καρδιά μας, για την πνευματική μας ύπαρξη? Τι είναι ωφέλιμο? Να ζητούμε την Βασιλεία του Θεού και την δικαιοσύνη αυτού, όπως λέει στο Ευαγγέλιο του κατά Ματθαίου. Πρώτα ζητούμε την Βασιλεία του Θεού και την πραγμάτωση της δικαιοσύνης αυτού που είναι η δικαιοσύνη του Θεού, είναι απόλυτη του αγάπη προς πάντας. Και τότε όλα τα άλλα θα μας προσθεθούν. Τι να το κάνω εγώ, αδελφοί μου, να έχω Mercedes και να έχω οδηγόν και να μην ανοίγω την πόρτα του αυτοκινήτου και να φαντάζω ανθρώπους, κλεισάκια αργυρά να φοράω, να είμαι πατριάρχης, να είμαι οτιδήποτε. Αν δεν έχω ταπείνωση μέσα μου, αν δεν έχω ενδυθεί το φόρεμα της θεότητος που είναι η ταπείνωση, όπως λέει ο Αββάς Ισάκος Σύρος, τότε τα έχω χάσει όλα. Διάβαζα το πρωί ότι στην κόλαση θα δούμε πόρνους, θα δούμε αρχιερείς, θα δούμε ιερείς, θα δούμε τελώνες, θα δούμε αμαρτωλούς. Θα δούμε τα πάντα, θα δούμε όλες τις κατηγορίες των ανθρώπων και των επαγγελμάτων και των χαρισμάτων, όλων. Θα έχουμε γεύση κολάσεως. Οι μόνοι που δεν θα γευθούν κόλαση, ξέρετε ποιοι θα είναι, λέει ο Παπατήχων Αγιορείτης, ο πνευματικός του Αγίου Πορφυρίου, του Αγίου Παϊσίου, με συγχωρείτε. Στην κόλαση δεν θα δούμε ταπεινό. Αυτή είναι η αλήθεια που εκφράζει ο Άγιος αυτός, γέροντας ο Τείχων, ο Ρώσος. Δεν θα βρούμε ταπεινό στην κόλαση. Μα πηγαίνετε στη συνάξη των αρχιερέων. Ελάτε στη συνάξη των ιερέων. Ελάτε εδώ μέσα στο Facebook. Να δείτε, να δούμε τα χάλια μας που χάσαμε την ταπείνωση. Μας λέει κάτι ο αδελφός και αμέσως ξεμαλιαζόμαστε, αυτοδικαιωνόμαστε και χρησιμοποιούμε πολλές φορές και πεζοδρομιακό λεξιλόγιο και εγώ έχω δίκιο και σηκώνουμε το χέρι και χίλια δίκαια να έχεις. Όταν έχεις περηφάνεια, όταν έχεις εσωτερικό εγωισμό, ό,τι και να έχεις. Και το δίκαιο να είναι με το μέρος σου. Έχασες τον παράδεισο. Έχασες την γεύση της αιωνιότητος, την χαρά να βλέπεις τον Χριστό. Δεν το κάνω εγώ να έχω με δίκιο και να βλέπω το φως του Χριστού ως φωτιά. Γιατί κόλλες και παράδεισες υπάρχουν και μέσα στους ανθρώπους. Στον Θεό δεν υπάρχει αυτή η κατηγορία. Ο Θεός φως θα είναι και για τους εν του παραδείσου της τρυφής, που θα απολαμβάνονται το φως και θα δοξάζονται το Θεό, και για μας που θα είμαστε στην κόλαση. Είναι φως, αλλά εμάς θα μας καίει. Γιατί φύγαμε ανεξομολόγητοι, φύγαμε μη προσευχόμενοι, φύγαμε χωρίς να κάνουμε ελεημοσύνη, φύγαμε από αυτόν τον βίο
χωρίς να φιλοσοφήσουμε τα πράγματα που μας περιβάλλουν στην επιθανάτια κλίνη. Δεν φαίνεται κανείς τι φέρει επί γης ποιον αξίων. Η βασιλεύς, η στρατιώτης, η πλούσιος, η παίνης, το ίδιο αντιμετωπίστε. Ό,τι και να του χωρέσουν οι άνθρωποι, ένα γυμνό από την εμψύχωση, από την ψυχή του, ένα γυμνό κουφάρι είναι πάνω στο φέρετρο. Ό,τι και να πούν οι άνθρωποι, ό,τι και να κάνουν, αυτό το κουφάρι θα πάει στη γη, θα σαπίσει, θα γίνει ένα με το κόμμα, θα γίνει ένα με την δημιουργία και θα περιμένει την κοινή ανάσταση ψυχή, ούτως ώστε να αναστηθεί το σώμα έτσι όπως ο Θεός θελήσει. Αυτή η προοπτική της Αναστάσεως είναι που μας κάνει να είμαστε γεμάτοι ελπίδα, να είμαστε γεμάτοι χαρά, να χαιρόμαστε με την παρουσία του Χριστού στη ζωή μας και εκτός αυτού να ξέρουμε ότι η επίγεια ζωή έχει ημερομηνία τέλους. Για όλα υπάρχει ένα τέλος. Αν το συνειδητοποιήσουμε, θα κάνουμε και αυτό το τέλος του βίου μας σκοπό πνευματικό. Δεν θα πηγαίνει χαμένος ο χρόνος τον οποίον θα βιώνουμε επί γης, αλλά θα επικοδομούμε σε αυτόν τον χρόνο. Κάθε δευτερόλεπτο που περνάει το χάνουμε. Αν όμως έχουμε κάνει κάτι αγαθό, ο Θεός το ξέρει και ο Θεός θα μας το ανταποδώσει στην αιωνιότητα, αλλά και από αυτή τη γη. Οι άνθρωποι που κάνουν αγαθό, όσο και κακό να τους κάνει ο κόσμος και το κοσμικό φρόνημα, όσες παγίδες να τους βάλει ο διάβολος, όπου και να τους βάλουν, σε όποια γωνιά να τους βάλουν, στους πνευματικούς ανθρώπους, οι άνθρωποι τους καταλαβαίνουν, τους ψάχνουν, τους ζητούν. Και σήμερα, σε καιρούς αποστασίες, περίεργους καιρούς, που είμαστε όλοι με το ένα χέρι στην κάνη να ρίξουμε τις σφαίρες μας και τα βέλη μας από την φαρέτρα μας προς τους αδελφούς, να βρούμε στους άλλους ολοσφάλματα, όλο αμαρτίες, όλα οι άλλοι αυτές. Είμαστε έτοιμοι να τους πετροβολήσουμε και να τους κυνηγήσουμε, με το λόγο μας να τους πικράνουμε. Κι όμως αυτοί οι άλλοι πολλές φορές είναι αγαθότεροι ή μόνο αυτόν. Το συνειδητοποιούμε, το έχουμε βρει στη ζωή μας. Έχουμε καταλάβει ότι πολλές φορές οι άλλοι είναι καλύτεροι από εμάς. Αν δεν το έχουμε καταλάβει, να, ευκαιρία να το καταλάβουμε. Αλλά και εκτός αυτού, ποτέ ως χριστιανοί, ως άνθρωποι του Θεού, ως παιδιά του Θεού που είναι Θεός δημιουργός του ουρανού και της γης και κάθε τι του διαφεντεύει με απόλυτη αγάπη και πιστότητα στην δημιουργική και συνεκτική των απάντων δύναμη, ο Κύριος είναι αυτή η δύναμη που διαφεντεύει τα πάντα γύρω μας και μας καλεί όλους στην εμφιλοσόφηση του βίου μας. Να καταλάβουμε ότι όταν μας λέει «Ελάτε οι ευλογημένοι του Πατέρα μου που δώσατε απλόγυρα στους άλλους να φάνε». Είναι ευλογημένα αυτά τα χέρια, λέει αλλού ο Ιερός Χρυσόστομος. Είναι δε ιερότερα ακόμη και από εκείνα τα χέρια που προσεύχονται. Ας το κατανοήσουμε αυτό, ας το βάλουμε καλά στο νου μας και ας το κάνουμε τρόπο ζωής. Ναι, τα χέρια που μοιράζουν τον άνθρωπο που πεινά, που διψά, που θλίβεται, που έχει την ανάγκη μας, είναι ιερότερα και από τα χέρια που προσεύχονται, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος. Ναι, αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάψουμε να προσευχόμαστε. Αν πάψουμε να ομιλούμε, θα ξεχάσουμε το πώς επικοινωνούμε δια του λόγου. Αν εγώ 10 χρόνια σταματήσω να ομιλώ, ακόμη και οι φωνητικές μου κορδές θα αδυνατήσουν και δεν θα μπορούν μετά την δεκαετία να εκφράσουν αμέσως τον λόγο. Θα πρέπει να υπάρχει ένα διάστημα να προσαρμογήσουν. Έτσι γίνεται και στην πνευματική ζωή.
ας πάψουμε τα πολλά λόγια και ας ξεκινήσουμε τα σημαντικά έργα, μικρά ή μεγάλο, ο καθένας στον βίο του. Ο καθένας κάνει το μέτρο του δυνατού κατά τις δικές του δυνατότητες. Δεν θα μας ζητήσει ποτέ ο Κύριος κάτι παραπάνω από τις δυνάμεις μας, αλλά αυτές τις δυνάμεις που έχουμε να τις ενεργοποιούμε και να κάνουμε αγαθό, να κάνουμε καλό. Είναι πολύ σημαντικό αυτό να το βάλουμε στόχο ζωής, ούτως ώστε να βοηθήσουμε και τους άλλους, αλλά να βοηθήσουμε και τον εαυτό μας. Καλή σας ημέρα, με το καλό του Αγίου Χαραλάμπου στην Κυριακή, να είστε καλά, χαίρετε. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Σήμερα του Αγίου Θεοδόρου του Σατιλάτου, αύριο του Αγίου Νικηφόρου και μεθαύριο την Κυριακή του Αγίου Χαραλάμπου. Χρόνια πολλά και στους τρεις αυτούς τους εορτάζοντες. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.